Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Νέες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν εις βάρος τριών προσώπων για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές, ενώ αύριο έχει οριστεί να συγκληθεί η ολομέλεια των εφετών της Λάρισας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα έξωση σε οικογένεια στην περιοχή της Καλαμαριάς μετά από 4 προσπάθειες και πριν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Πάμε όμως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Την ευθύνη που, όπως είπε, του αναλογεί για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ανέλαβε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι μερίδιο αναλογεί και σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Μεγαλειώδης ήταν η πορεία το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην πορεία συμμετείχαν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, μαζικοί φορείς, γονείς, φοιτητές και μαθητές, ενώ μοτοπορία πραγματοποίησαν και διανομής. Με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που περικύκλωσαν την περιοχή, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης έξωση μιας οικογένειας από το σπίτι της στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Βασιλείου 4. Την ευθύνη του που, όπως είπε, του αναλογεί για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ανέλαβε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι μερίδιο αναλογεί και σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές προκειμένου ο σιδηρόδρομος να λειτουργήσει με ασφάλεια. Στην εισαγωγική τοποθέτηση του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δημόσια συγγνώμη του στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά, καθώς όταν βρισκόταν αυτό στο τιμόνι έγινε αυτή η τραγωδία. Γι' αυτό και θα επαναλάβω τη δημόσια συγγνώμη μου στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά. Αναλαμβάνω κατά συνέπεια την ευθύνη. Και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο ήδη έχω γράψει. Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατον να είχε συμβεί. Και η τεχνολογία θα μας είχε βοηθήσει για να αποτρέψουμε το αδιανόητο. Για αρκετά χιλιόμετρα, δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή σε πορεία σύγκρουσης. Παρουσιάζοντας το πλαίσιο των παρεμβάσεων, αναφέρθηκε στην προτεραιότητα στήριξης των συγγενών των θυμάτων οικονομικά και ψυχολογικά και στις σχετικές ανακοινώσεις που θα γίνουν άμεσα και με την απαραίτητη διακριτικότητα. Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας και ασφάλειας που εκπονείται, προκειμένου να λειτουργήσουν τα τρένα με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δύο σταθμάρχες και, αν χρειαστεί, περιορισμός του μεταφορικού έργου, αλλά και στην αυστηριοποίηση του νομικού πλαισίου για τις καταστροφές και κλοπές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η προσλήψη δρομολογούνται άμεσα και, όπως τόνισε, θα κινήσει γη και ουρανό ώστε το έργο της τηλεδιοίκησης να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Νέες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν εις βάρος τριών προσώπων για την τραγωδία στα Τέμπη και περισσότερα θα μας πει η Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη. Είχαμε νέες ποινικές διώξεις, λοιπόν, κατά τριών προσώπων από τις εισαγγελικές αρχές. Η μία κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ, ο οποίος έβαλε στη νυχτερινή βάρδια τον προφυλακισμένο πλέον και ήδη κατηγορούμενο σταθμάρχη της Λάρισας. Είχαμε και άσκηση ποινικής δίωξης κατά δύο σταθμαρχών, οι οποίοι όφυλαν να είναι παρόντες μέχρι και τις 11 το βράδυ, αλλά έφυγαν νωρίτερα, εγκατέλειψαν δηλαδή το πόστο τους. Τώρα τα αδικήματα για τα οποία ασκήθηκαν οι διώξεις είναι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, είναι κακούργημα με ποινές από 10 έτη έως και ισόβια, και για τα αδικήματα των ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών κατά συρροή. Αυτά είναι πλημελήματα, Νίκη, και ενώ αύριο έχει οριστεί να συγκληθεί η ολομέλεια των εφετών της Λάρισας προκειμένου να γίνει επιλογή των δύο εφετών ανακριτών, οι οποίοι θα αναλάβουν από εδώ και πέρα τις έρευνες όσον αφορά την τραγωδία στα Τέμπη. Θοδώρα, να δούμε τι γίνεται και με τα νοσοκομεία και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες αυτής της τραγωδίας. Είναι 14 αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται συνολικά στο Γενικό και στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. 7 άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι 4 γίνεται γνωστό έχουν αποσωληνωθεί και άλλα 7 άτομα είναι σε απλές κλίνες. Γίνεται γνωστό ότι σταδιακά αναμένεται τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να πάρουν εξιτήριο και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, Νίκη.
Καλή ανάρρωση να ευχηθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους για ακόμη μια φορά της Θεσσαλονίκης βγήκαν φοιτητές για να φωνάξουν πως το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχαν απευθύνει κάλεσμα νωρίτερα στη Καμάρα, μία ημέρα μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που σημειώθηκαν χθες το πρωί και το απόγευμα στην πόλη. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για μία ακόμα ημέρα βγήκαν φοιτητές για να φωνάξουν πως το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Ορισμένοι φοιτητικοί σύλλογοι κινήθηκαν στην Παλαιών Πατρών Γερμανού και διαμέσω της Αλεξάνδρου Σβόλου και της Εθνικής Αμήνης και κατέληξαν στα πανεπιστήμια. Άλλοι φοιτητικοί σύλλογοι διέσχισαν την Εγνατία και διαμέσω της Αγίας Σοφίας και της Αλεξάνδρου Σβόλου κατέληξαν επίσης στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές βγήκαν για δεύτερη μέρα στους δρόμους της πόλης για να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση όσον αφορά το τρομερό δυστύχημα στα Τέμπη. Μαζευόμαστε σήμερα εδώ μετά από μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις ιστορικού βεληνικού που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 30.000 λαού και νεολαία που κατέβηκαν και πλημμύρισαν χθες τους δρόμους, και στην Αθήνα πάνω από 100.000. Νομίζω ότι η θλίψη και η οργή που υπήρχε τις πρώτες μέρες, πραγματικά για αυτό το προδιαγραμμένο έγκλημα, έχει μετατραπεί, ας πούμε, σε έναν αγώνα διεκδίκησης των αυτονόητων, του να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση με τη δολοφονική της πολιτική, γιατί πραγματικά οι συγγνώμες και τα κροκοδίλια δάκρυα δεν αρκούν σε κανέναν. Λίγο πριν η πορεία στρίψει για να καταλήξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τες έγραψαν με κόκκινη μπογιά στο οδόστρωμα της Εγνατίας πως το αίμα φοιτητών δεν θα ξεχαστεί, θέλοντας να καταδείξουν την οργή τους για το χαμό 12 τουλάχιστον συμφοιτητών τους από το πολύ νεκρό δυστύχημα. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι την τελική νίκη. Αυτή τη στιγμή οι χθεσινές πορείες ήταν μόνο η αρχή του αγώνα μας. Θα παλέψουμε μέχρι η κυβέρνηση των δολοφόνων να παραιτηθεί. Θα παλέψουμε για την κρατικοποίηση του ΟΣΕ. Θα παλέψουμε για τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί για τα κέρδη μιας εταιρείας και για τις πολιτικές μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης. Φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχαν απευθύνει κάλεσμα νωρίτερα στην Καμάρα, μία ημέρα μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που σημειώθηκαν το πρωί και το απόγευμα της Πέμπτης στην πόλη, ίσως από τις μαζικότερες που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Με επεισόδια έληξε η μεγάλη πορεία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τους τουλάχιστον 57 νεκρούς. Μεγαλειώδης ήταν η πορεία το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην πορεία συμμετείχαν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, μαζικοί φορείς, γονείς, φοιτητές και μαθητές, ενώ μοτοπορία πραγματοποίησαν και διανομής. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, καταγγέλλοντας πως ό,τι έγινε στα Τέμπη ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της οργής, ανέφεραν μεταξύ άλλων τα πανό τους. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανήλθαν σε πάνω από 25.000 και διέσχισαν κεντρικές οδούς της πόλης. Ωστόσο, ενώ η πορεία βρισκόταν σε εξέλιξη, άγνωστοι προκάλεσαν θωρές στην τζαμαρία ενός καταστήματος και σε ένα ATM τράπεζας στην οδό Ίωνος Δραγούμη. Μάλιστα, έριξαν και κόκκινες μπογιές στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη συμβολή των οδών Δραγούμη και Πολυτεχνείου. Αργότερα, μετά τη λήξη της νυχτερινής πορείας, εκτυλίχθηκαν επεισόδια. Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με πέτρες, φωτοβολίδες και βροχή από Μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ μπροστά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, αποθώντας τους στα στενά γύρω από το άγαλμα Βενιζέλου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μία εβδομάδα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους, ο ουρανός πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας γέμισε με αναμένα φαναράκια. Με φαναράκια γέμισε ο ουρανός της Λάρισας πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μια εβδομάδα μετά την τραγωδία των Τεμπών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας. Συγκεκριμένα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 7 Μαρτίου προς Τετάρτη 8 Μαρτίου και όταν το ρολόι έδειχνε 11:21 με πρωτοβουλία των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο ουρανός της Λάρισας φωτίστηκε με φαναράκια σε ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράστασης στα θύματα της εθνικής αυτής τραγωδίας. Επιπλέον, δεκάδες ήταν οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο πλάι των γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών που ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στην μάχη, προκειμένου να τιμήσουν τις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν στις ράγες.
Πότε ξανά ήταν το μήνυμα που ψέλισαν οι πολίτες συγκλονισμένοι από την ανίποτη τραγωδία και ανασύροντας θλιβερές μνήμες από τις προηγούμενες δύο τραγωδίες, όταν και τότε νέα παιδιά ξεψύχησαν άδικα και οι γονείς κράτησαν ως βάρος ένα μεγάλο γιατί. Περιστατικό παρόμοιο με αυτό των Τεμπών αποκαλύπτεται ότι είχε συμβεί πριν από 10 μήνες στις 23 Μαΐου του 2022 στον σταθμό των Σερών, όταν ακινητοποιήθηκε επιβατική αμαξοστοιχεία γεμάτη κόσμο και ταυτόχρονα δόθηκε εντολή σε εμπορικό τρένο να διέλθει από το ίδιο σημείο. Παρόμοιο με αυτό των Τεμπών αποκαλύπτεται ότι είχε συμβεί πριν από 10 μήνες, στις 23 Μαΐου του 2022, στο σταθμό των Σερών, όταν ακινητοποιήθηκε επιβατική αμαξοστοιχεία γεμάτη κόσμο και ταυτόχρονα δόθηκε εντολή σε εμπορικό τρένο να διέλθει από το ίδιο σημείο. Η καταγγελία είχε γίνει δημόσια από την Πανελλήνια Ένωση Σταθμαρχών ΟΣΕ. Σύμφωνα με την τρομακτική καταγγελία, αντί να ζητηθεί από την ιδιωτικών συμφερόντων τρένο ΟΣΕ να αποσύρει την αμαξοστοιχεία της με μηχανή εφεδρείας και με διαδικασίες που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης και Κυκλοφορίας, δόθηκε εντολή σε εμπορευματική αμαξοστοιχεία από την Αλεξανδρούπολη να κατευθυνθεί από τη Δράμα στο σταθμό Σερών, που δεν λειτουργούσε και άρα δεν ήταν εφικτό να διευθετηθούν οι αλλαγές σε παρακαμπτήριο για να μην υπάρξει σύγκρουση των δύο τρένων. Μόλις διαπιστώθηκε η εγκληματική αμέλεια, δόθηκε εντολή από τη διοίκηση του ΟΣΕ σε εργάτη γραμμής να μεταβεί στο σταθμό Σερών με κλειδούχο και χωρίς την παρουσία σταθμάρχη να διευθετήσει τις αλλαγές και την κυκλοφορία των τρένων, κατά παράβαση δηλαδή κάθε κανονιστικής διαδικασίας. Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Σταθμαρχών ΟΣΕ δείχνει την παντελή έλλειψη ενός συστήματος ασφαλείας και αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση τα όσα περιγράφονται και είναι ακριβή θυμίζουν όχι δομές επιτελικού κράτους αλλά μηχανισμούς παρακράτους. Προειδοποιούμε, αναφέρουν, ότι αν συνεχιστούν οι εγκληματικές αυτές παραλήψεις και ενέργειες θα κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε στους φόβους για την ιδιωτικοποίηση του νερού, καθώς φαίνεται πως ιδρύεται ρυθμιστική αρχή για την διαχείριση των υδάτων. Και θα πάμε να συνδεθούμε με τον Φίλιππο Γκανούλη, Περιφερειακό Σύμβουλο Οικολογία Πράσινη, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Κύριε Γκανούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τους φόβους ουσιαστικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων τον πρόεδρο των εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, που μας παρέθεσε ουσιαστικά αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία ανησυχούν οι εργαζόμενοι. Να δούμε και εσείς από την πλευρά σας τι πιστεύετε σχετικά με την ρυθμιστική αρχή. Ναι, ουσιαστικά έχουμε την εισαγωγή μέσω αυτού του νομοσχεδίου μιας ρυθμιστικής αρχής, η οποία ουσιαστικά δημιουργεί μια ανταγωνιστική πια αγορά νερού, κάτι που δεν είχαμε στην χώρα μας. Ουσιαστικά θα είναι μια αρχή η οποία θα ρυθμίζει την τιμή του νερού. Σαν θεωρία μπορεί να ακούγεται κάτι το οποίο είναι ορθολογικό, όμως στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι σήμερα η ΔΕΙΑ και οι εταιρείες ίδρυψης αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν και λόγω του ενεργειακού κόστους, αλλά και της αυξανόμενου κόστου συντήρησης των υποδομών. Οπότε, με βάση αυτή τη λογική της κυβέρνησης, τι θα γίνει? Οι σημερινές ΔΕΙΑ και η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑ πιθανότατα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα αυτά κόστη. Οπότε, ουσιαστικά αυτό που φοβόμαστε και φοβούνται και οι εργαζόμενοι είναι ότι από την πίσω πόρτα, παρόλο ότι αυτά που έχουμε αποφασίσει ως κοινωνία να μην ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, θα έρθει μια έμεση ιδιωτικοποίηση και αυτή θα γίνει μέσω της με το ζόρι συγχώνευσης διαφόρων ΔΕΙΑ και τη μετέπειτα ιδιωτικοποίησή τους. Και αυτό γίνεται παρότι αυτές οι παρεμβάσεις σίγουρα αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στα όσα ξεκάθαρα έχει κρίνει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μια σειρά από σχετικές αποφάσεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γκανούλη, γιατί αυτό συζητούσαμε και χθες. Εφόσον το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει τρεις φορές, όχι μια και δυο, το 2014 μία φορά και δύο φορές το 2022, ότι είναι αντισυνταγματική ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση του νερού. Καταλαβαίνω γι' αυτό που λέτε ότι έμεσα έρχεται ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση και όχι τόσο φανερά και άμεσα, αλλά πώς θα γίνει αυτό έστω και μακροπρόθεσμα? Θα αλλάξει νομοθεσία ενδεχομένως, που δεν νομίζω να γίνεται κάτι τέτοιο για το νερό που είναι δημόσιο αγαθό? Όχι, κοιτάξτε, δεν θα αλλάξει ακριβώς. Δεν θα χρειάζεται να αλλάξει νομοθεσία, αλλά η ρυθμιστική αρχή θα ρυθμίσει την τιμή του νερού. Όταν ρυθμίσει αυτή την τιμή του νερού, είναι προφανές, ας πούμε, ότι μια ΔΕΙΑ η οποία έχει αυτή τη στιγμή πολλά ελλείμματα, έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεν θα μπορέσει με βάση αυτή την τιμή
η οποία θα οριστεί να ανταποκριθεί στην λειτουργία της. Άρα τι θα έχουμε? Θα έχουμε μια εταιρεία η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών της. Οπότε, κάτι δηλαδή σαν τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, δηλαδή θα οδηγηθούμε σε μια έμεση πτώχευσή της ουσιαστικά. Δεν θα μπορεί να λειτουργήσει πια. Οπότε εκεί ως απομηχανής θεός θα εμφανιστούν τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία θα πούν εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, ώστε, και έτσι από την πίσω πόρτα θα έχουμε μια de facto ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, όχι του αγαθού κατά ανάγκη, γιατί πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το παράδοξο ότι νομίζουμε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί ο ίδιος ο πόρος. Όχι, θα ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες, αλλά ουσιαστικά αυτό θα οδηγήσει σε μια συνολική ιδιωτικοποίηση όλης της αγοράς, η οποία δεν είναι, να πούμε, ανταγωνιστική. Δηλαδή, δεν έχουμε εταιρείες οι οποίες, όπως ας πούμε στην κινητή τηλεφωνία, μπορεί να ανταγωνιστεί η μία την άλλη. Ας πούμε στο νερό της Θεσσαλονίκης έχουμε μόνο μία εταιρεία, η οποία αφού καταφέρουν τα συμφέροντα αυτά τα ιδιωτικά, τα οποία θέλουν να κερδοσκοπήσουν, να πάρουν υπό τον έλεγχό τους αυτές τις εταιρείες, μετέπειτα η τιμολογική πολιτική θα αλλάξει εις βάρος του πολίτη σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Ο φόβος δηλαδή, ο άμεσος, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκανούλη, είναι το ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού. Νομίζω αυτός είναι ο πρώτος φόβος, γιατί σε αυτόν θα καταλήξει η ιστορία σε ό,τι αφορά τον πολίτη και πώς βλέπουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από την άλλη πλευρά, να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο. Από την αρχή της συζήτησής μας αναφέρεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Τα ξέρει ο κόσμος. Από το ότι δεν έχουμε καθαρό νερό, Φερρυππίν, πάρα πολλές φορές. Υπάρχει πρόβλημα και στο δίκτυο σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ, εν έτη 2023, βλέπουμε να μπαίνουν στους δήμους έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το καθαρό και πόσιμο νερό. Μήπως αυτή η διαδικασία θα λύσει ή με ποιον τρόπο θα λυθεί τουλάχιστον αυτό το κομμάτι? Ή θεωρείτε ότι η ιδιωτικοποίηση δεν σημαίνει ότι θα λυθεί και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με το νερό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα των ΔΕΙΑ και των μεγάλων εταιριών, η ΔΑΠ, η ΙΑΘ, είναι το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, έχουμε μια εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, δηλαδή όλα αυτά τα αντλιοστάσια τα οποία ουσιαστικά δουλεύουν και για να αντλήσουν το νερό και να το στείλουν στο σπίτι μας, αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό κόστος. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις ό,τι αφορά τη ΣΑΠΕ, δηλαδή ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τη ΣΑΠΕ ώστε να έχουμε φτηνή ενέργεια η οποία θα τροφοδοτεί τα αντλιοστάσια, όμως αυτό θέλει κάποιες επενδύσεις. Το κράτος αυτή τη στιγμή τι κάνει? Δίνει κάποιες επιδοτήσεις στις ΔΕΙΑ, τις βοηθάει δηλαδή λίγο για να βγουν από αυτή την τρύπα, όμως δεν τους δίνει τις απαραίτητες επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται ώστε να δημιουργήσουν αυτές τις δομές τις ενεργειακές και ενεργειακές εξοικονόμησης και δημιουργία ΣΑΠΕ για τη λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων, ώστε να είναι πια βιώσιμες στη νέα εποχή που δεν σας κρύβω ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν πολύ ψηλές για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δίνεται ένα μικρό φιλί της ζωής σε όλες αυτές τις εταιρείες, όμως στην τελική αυτό που θα γίνει είναι ότι αν έρθει αυτή η ρυθμιστική αρχή, σταματήσει δηλαδή να επιδοτεί το κράτος στις εταιρείες και τις αφήσει σε μια λογική βιωσιμότητας με βάση μια τιμολογική πολιτική την οποία θα επιβάλλει αυτή η αρχή, πολλές αυτές τις εταιρείες απλώς θα πτωχεύσουν. Θα πούν ότι δεν μπορούμε με αυτή την τιμή να λειτουργήσουμε. Οπότε έτσι θα ανοίξει σιγά σιγά μια πόρτα ώστε να έχουμε μια έμεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του νερού, οι οποίες ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε μια αύξηση της τιμής του και του τιμολογίου σε ό,τι αφορά τον πολίτη. Κατανοητό. Εσείς, κύριε Γκανούλη, ως Περιφερειακός Σύμβουλος, θα θέσετε αυτό το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Θα γίνει κάποια ενέργεια από την Περιφέρεια ως προς αυτό το κομμάτι? Να πούμε ότι η Περιφέρεια δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτό. Είναι δεν εμπλέκεται άμεσα, επιλογή. Αλλά υπάρχει και στην αυτοδιοίκηση το μεγάλο κομμάτι του νερού. Για μας είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί να πούμε ότι η ΔΕΙΑ σήμερα, πλην της ΕΙΑΘ που είναι η συγνέση στο χρηματιστήριο, οι ΔΕΙΑ ανήκουν στους Δήμους, οπότε είναι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην αυτοδιοίκηση, η βιωσιμότητα αυτών των εταιριών. Οπότε αυτό που θα κάνουμε, ήδη ετοιμάζουμε ένα δελτίο τύπου, θα φέρουμε ένα ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση, ώστε να πιέσουμε τη Δίκηση να απαιτήσει από την κεντρική κυβέρνηση να μην προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο, και ακόμα και αν προχωρήσει αυτό, δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τα πράγματα. Χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα εγγυηθούν τη βιωσιμότητα των εταιριών ίδρυυσης και ουσιαστικά την πρόσβαση του πολίτη σε ένα φτηνό αγαθό, σε ένα αγαθό όπως είναι το νερό, το οποίο πρέπει να είναι φτηνό για όλους. Και είναι και δημόσιο. Αυτό είναι πάνω απ' όλα το κρίσιμο ζήτημα, κύριε Γκανούλη. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε σήμερα έξωση σε οικογένεια στην περιοχή της Καλαμαριάς μετά από 4 προσπάθειες και πριν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, δεν σεβάστηκαν ούτε την τραγωδία στα Τέμπη, αφού μία ημέρα μετά ήρθε δικαστικός κλητήρας. Με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που περικύκλωσαν την περιοχή, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης έξωση μιας οικογένειας από το σπίτι της στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Βασιλείου 4. Το σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό από φαντ. Σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μέσα, χωρίς να περιμένουν την απόφαση για την ακύρωση του πληστηριασμού, που πιστεύω οφείλαν. Ήρθανε και την προηγούμενη Δετάρτη, όταν είχε γίνει η τραγωδία στα Τέμπη, ούτε αυτό του συγκίνησε. Και σήμερα αυτή τη φορά σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μέσα, δεν θέλουμε τη βία. Νομίζαμε ότι κάποιος θα περίμενε να βγει αυτή η απόφαση για την ακύρωση του πληστηριασμού, ούτε αυτήν περιμένανε και μας βγάλανε έξω από το σπίτι. Πότε είναι να βγει η ακύρωση του πληστηριασμού? Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 8 Δευτέρου. Περιμένουμε την απόφαση. Περιμένουμε την απόφαση. Από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα. Ελπίζουμε. Γιατί μπορεί να κάνει και ένα μήνα και δύο μήνες. Όφιλε να γίνει. Περιμένουμε. Ήδη γιατί δεν περίμεναν, αφού υπάρχει σε κρεμότητα μια απόφαση? Γιατί υπάρχει τρομοκρατία παντού. Εμείς περιμένουμε. Μάλιστα, ο ίδιος καταγγέλει διάφορα παραπτώματα που έχουν γίνει από πλευράς της τράπεζας. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Γίνανε πάρα πολλές ατασταλίες και από την τράπεζα και από τα ΦΑΝ, χωρίς να εκδικαστούν οι δύο διαταγές πληρωμής. Η μία εκδικάζεται το 27, πριν βγει η απόφαση από την άλλη, μας βγάλαν το σπίτι στον πληστηριασμό. Δηλαδή η ανομία στο μεγαλείο της. Ο Φώτης Παπάζογλου τόνισε πως δεν σεβάστηκαν ούτε τη τραγωδία στα Τέμπη, αφού την επόμενη μέρα ήρθαν να τους κάνουν έξωση, ενώ τονίζει πως θα συνεχίσει να διεκδικεί την κατοικία του με νόμιμο τρόπο. Με την κατάθεση γιατρού κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ συνεχίστηκε για 12η ημέρα στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων που βαρύνονται για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη Καμπανού και της παρέας του τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Με την κατάθεση γιατρού κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ συνεχίστηκε την Τρίτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων που βαρύνονται για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη Καμπανού και της παρέας του τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Ήμουν υπηρεσία και κατά τις 12 με μία παρά δεχτήκαμε κλήση για περιστατικό με έναν μαχαιρωμένο. Μιλώντας με αστυνομικούς, μας είπαν ότι τα θύματα είναι περισσότερα, ήταν τα λόγια με τα οποία ξεκίνησε την κατάθεσή της η μάρτυρας γιατρός, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο της επίθεσης τα σκαλοπάτια οικοδομής επί της οδού Γαζή. Η ίδια ανέφερε ότι κατεβαίνοντας από το όχημα της κινητής μονάδας υπήρχε στα αριστερά της ένας νεαρός γερμένος ανάσκελα στις σκάλες. Έφερε πολλαπλά τραύματα από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Είχε επαφή με το περιβάλλον, αλλά βρισκόταν σε σύγχυση, είπε για τον 20χρονο φίλο του Άλκη. Συνεχίζοντας την κατάθεσή της και αναφερόμενη στον Άλκη Καμπανό, σημείωσε ότι στα δεξιά της, σε ένα τυχάκι πεσμένο, καθιστός ήταν άλλος νεαρός. Δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον, όπως τόνισε. Κάτω από τη βουβονική χώρα υπήρχε αθρώα αιμορραγία, κυριολεκτικά ένα λουτρό αίματος. Ψηλάφισα, είπε, για σφιγμό, αλλά δεν ανέπνεε και λόγω της αθρώας αιμορραγίας ήταν έξεμος. Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο θάνατος του 19χρονου ήταν ακαριαίος, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα όταν μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο Βρέφος 47 ημερών που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όταν έπεσε από την αγκαλιά του πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Το Βρέφος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, διακομίστηκε άμεσα και σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Τραγωδία εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ένα βρέφος 47 ημερών τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν με τον 24χρονο πατέρα του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αγοράκι διακομίστηκε άμεσα και σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκχυμώσεις και κατάγματα. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική
ελληνική αστυνομία έπειτα από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής για το θάνατό του, κατέστη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο 24χρονος πατέρας με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Ο νεαρός κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε ότι το παιδί γλίστρησε μέσα από τα χέρια του, με συνέπεια να πέσει στο πάτωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην αρχική του κατάθεση έδωσε άλλη εκδοχή για το συμβάν, αλλά όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ομολόγησε την πτώση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Αρχαία νομίσματα και άλλα αρχαία αντικείμενα βρέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου στην κατοχή ενός άνδρα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Έπειτα από έρευνες των αστυνομικών, διαπιστώθηκε να κρύβει σε χώρο επιχείρησης νομίσματα και άλλα αντικείμενα, τα οποία σύμφωνα με την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων. Βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν 49 αρχαία νομίσματα, 21 αρχαία αντικείμενα και κοσμήματα, 375 κεραμικά αντικείμενα, θραύσματα αγγείων και κεραμίδων. Επίσης, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ανιχνευτές μετάλλων, ενώ κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο άνδρας. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου. Συνελήφθη σε περιοχή του Κιλκίς από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παιωνίας ένας άνδρας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνεργών του, καθώς όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιώντας 3 οχήματα, ένα από τα οποία λειτουργούσε ως προπομπός, μετέφεραν συνολικά 11 αλλοδαπούς. Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Παιώνιας συνέλαβαν το βράδυ της 3ης 7 Μαρτίου σε περιοχή του Κιλκής έναν άνδρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των συνεργών του, καθώς όπως διαπιστώθηκε μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς στην χώρα. Συγκεκριμένα, οι δράστες, χρησιμοποιώντας 3 οχήματα, ένα από τα οποία λειτουργούσε ως προπομπός, μετέφεραν συνολικά 11 αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό τη μη νόμιμη έξοδό τους από τη χώρα έναντι χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον από τον συλληφθέντα, οι αστυνομικοί κατέσχισαν ένα όχημα που χρησιμοποιούσε, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του, ενώ την προανάκριση θα διενεργήσει το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιωνίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τρέμουν περαστικοί και περίοικοι όταν περνούν κάτω από το ετοιμόροπο μπαλκόνι μιας εγκαταλειμμένης οικίας στη συνοικία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα. Ετοιμόροπο μπαλκόνι σε πολύ συχνά το σημείο της Λάρισας προκαλεί την ανησυχία των κατοίκων, καθώς μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα, το ετοιμόροπο μικρό μπαλκόνι, το οποίο όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είναι έτοιμο να καταρρεύσει, βρίσκεται στη συνοικία του Άγιου Κωνσταντίνου επί της οδού 23ης Οκτωβρίου. Μάλιστα, πριν μερικά χρόνια, στο ισόγειο του Παπάλαιο κτηρίου, όπου βρίσκεται και το ετοιμόροπο μπαλκόνι, στεγαζόταν ένα μανάβικο. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι κάτοικοι που φοβούνται πως μπορεί να επαναληφθεί το τραγικό σκηνικό με το τοιχείο που κατέρευσε και στήχησε τη ζωή του κριτικού φοιτητή Νίκου Μπιτσάκη πριν ένα χρόνο στη Λάρισα. Άσπρισαν οι δρόμοι από το Χαλάζι στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν ένα ξαφνικό μπουρίνι μήνα Μάρτιο ξέσπασε στην περιοχή της Νικήτης με δυνατό χαλάζι. Πολλοί οδηγοί αναγκάστηκαν να σταματήσουν στη μέση του δρόμου. Δυνατό χαλάζι ξέσπασε στη Σιθωνία Χαλκιδική, συγκεκριμένα στην περιοχή της Νικήτης, ασπρίζοντας τους δρόμους της περιοχής το πρωί της 3ης στις 7 Μαρτίου. Πολλοί οδηγοί μάλιστα αναγκάστηκαν να σταματήσουν στη μέση του δρόμου εξαιτίας της έντασής του. Επιπλέον, η επαρχιακή οδός από την Νικήτη μέχρι και τη μεταμόρφωση, καθώς και αγροτικοί δρόμοι στην περιοχή ήταν λευκοί από το χαλάζι που έπεσε. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το δυνατό χαλάζι κράτησε περίπου 10 λεπτά, προξενώντας ζημιές σε καλλιέργειες, οι οποίες όμως δεν ήταν εκτεταμένες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Κύπρου, Μαρίνος Σιζόπουλος, όπου σε ειδική εκδήλωση μίλησε για άγνωστες πτυχές του Κυπριακού και αποκάλυψε απόρριτα ντοκουμέντα από τον φάκελο της Κύπρου.
απόρριτα έγγραφα και ντοκουμέντα από το φάκελο της Κύπρου που αφορούν την περίοδο 1955-1974 παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Κυπριακής Βουλής για το φάκελο της Κύπρου, Μαρίνο Σιζόπουλο. Η σημερινή εκδήλωση στην ουσία γίνεται για να παρουσιάσω το πρώτο από τα βιβλία μου που αφορούν το φάκελο της Κύπρου, που καλύπτουν την περίοδο 1955-1974 και είναι πορεία μιας προδοσίας στην ουσία. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν αυθεντικά ντοκουμέντα, έγγραφα και όλα τα σχετικά, τα οποία ουσιαστικά να δίνουν άπλετο φως σε αυτό που συνέβηκε στην Κύπρο την περίοδο 1955 για να φτάσουμε το 1974. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οι στρατηγοί στόχοι των χωρών που εμπλέκονται στο Κυπριακό, της Τουρκίας, της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και πώς οι ελληνικές κυβερνήσεις εκάστοτε διαχειρίστηκαν αυτά τα ζητήματα για να φτάσουμε στο 1974. Λένε κάποιοι ότι και το πόρισμα της Κύπρου που ήσασταν εσείς πρόεδρος επιτροπής, αλλά και γενικότερα η στάση της Βουλής δίνει μια ασυλία στον Μακάριο. Έχει ασυλία ο Μακάριος από την ιστορία? Ο Μακάριος δεν έχει ασυλία από τα γεγονότα τα οποία προκύπτουν, έστω και αν ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να διέπραξε κάποια λάθη κάτω από τα γεγονότα όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί, όμως αυτό είναι ένα υποκειμενικό στοιχείο. Γι' αυτό και εγώ σε αυτό το βιβλίο αποφεύγω τον υποκειμενισμό, αλλά η παράθεση μόνο των στοιχείων για να μπορεί ο αναγνώστης από μόνος του να αποφασίσει και να κρίνει. Είπατε είναι το πρώτο βιβλίο, ακολουθούν και άλλα δηλαδή πάνω στο θέμα αυτό? Ναι, θα ακολουθήσουν άλλα τρία βιβλία, πάντα στη βάση των στοιχείων και των ντοκουμέντσων. Τα τρία επόμενα βιβλία πια περιγράφουν αναλυτικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί από το 1963 μέχρι και το 1974. Και συγκεκριμένα το ένα θα αφορά την περίοδο 63-67, πώς οδηγηθήκαμε στην αποχώρηση ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο και την αποδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας. Το επόμενο βιβλίο θα καταγράφει γεγονότα όπως είναι οι προεδρικές εκλογές του 68, η εκκλησιαστική κρίση, η παρουσία του Αλέξανδρου Παναγούλη στην Κύπρο και πώς αυτή επηρέασε τα μετεγενέστερα πολιτικά γεγονότα, η δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου το Μάρτιο του 1970 και η δολοφονία του Πολύκαρπου Γιορκάζη, δύο σημαντικά γεγονότα. Και το τελευταίο βιβλίο θα αναφέρεται πια στην παράνομη επιστροφή του Γρίβα στην Κύπρο, την ίδρυση της ΟΚΑΒ και πώς φτάσαμε στο τέλος, στο 1974, στην προδοσία που έγινε για να εισβάλλει η Τουρκία και να καταλάβει το 37% του εδάφους Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμη ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Παπαστεργίου και ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Ξεκαλάκης. Την τελευταία του πνοή άφησε ο κορυφαίος Ισραηλινός ηθοποιός όλων των εποχών, το Πολ, που αγαπήθηκε από το κοινό σε όλο τον κόσμο μέσα από την κλασική του ερμηνεία στο κινηματογράφο και στο θέατρο, του βιολιστή της Στέγης. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum, if I were a wealthy man. I would have to work hard. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο κορυφαίος Ισραηλινός ηθοποιός το Πολ, που έμεινε στη θεατρική και κινηματογραφική ιστορία ως ο βιολιστής στη στέγη λόγω της χαρακτηριστικής ερμηνείας του στο ομώνυμο αμερικανικό musical, στο οποίο ενσάρκωνε τον Τέβιε. Αποδέκτης δύο χρυσών σφαιρών και υποψήφιος για Όσκαρ και βραβείο Τόνι, ο το Πολ συγκαταλεγόταν επί μακρόν στους πλέον πολύ βραβευμένους ηθοποιούς του Ισραήλ. Το 2015 τιμήθηκε για τη συμβολή του στον κινηματογράφο και τον πολιτισμό με το βραβείο του Ισραήλ για επιτεύγματα ζωής, την πιο σημαντική τιμή της χώρας του. Ακόμη και μέχρι πριν λίγα χρόνια δήλωνε ότι εξακολουθούσε να δέχεται προτάσεις για να παίξει τον Τέβιε. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην επιτυχημένη Ισραηλινή ταινία Σαλάχ Σαμπάτι του 1964 με θέμα τις δυσκολίες των μεταναστών από τη Μέση Ανατολή στο Ισραήλ. Η ταινία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ισραηλινή ταινία που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και χάρισε επίσης στον Τοπόλ την πρώτη του χρυσή σφαίρα. Επίσης πρωταγωνίζει στην ταινία James Bond για τα μάτια σου μόνο στο πλευρό του Roger Moore. Παράλληλα πρωταγωνίζει στην ταινία Flash Gordon και στις μίνι σειρές Άνεμοι του Πολέμου, Πόλεμος και Αναμνήσεις και Queenie το ένοχο μυστικό. Ο ρόλος της ζωής του ήρθε στο musical Βιολιστής στη στέγη. Με την πλούσια φωνή του, τα λαϊκά ηφαιολογήματα και την επιβλητική σκηνική του παρουσία, ο Τέβιε του Τοπόλ που οδηγούσε το αμαξάκι του και παρέδιδε γάλα, βούτυρο και αυγά στους πλούσιους, έγινε δημοφιλής ήρωας στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Αφού έπαιξε επί χρόνια τον Τέβιε στη σκηνή
του Λονδίνου και του Broadway, κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του 1971 σε σκηνοθεσία Norman Joyson, κερδίζοντας τη χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Έχασε όμως από τον Gene Hackman στην ταινία The French Connection. Ο Τοπόλ ερμήνευσε τον ρόλο περισσότερες από 3.500 φορές στη σκηνή, με τελευταία το 2009. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις στα δυτικά και ευαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται για αύριο, την Παρασκευή 10 Μαρτίου. Στην Αθήνα περιμένουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί το σχόλιο της ημέρας με τον Κώστα Παπαζαφυρίου. Μη χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον Στέργιο Καλόγυρο. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.